Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις θα πλήξουν την Ελλάδα με την κακοκαιρία να κρατά μέχρι και την Τρίτη. Λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου και η Καβάλα χτυπήθηκε από ένα ξαφνικό μπουρίνι που προκάλεσε πλήθος μικρών ευτυχώς προβλημάτων στους κεντρικούς και όχι μόνο δρόμους, με καπάκια φρεατίων να πετάγονται και πρόσχερες πλημμύρες να παρατηρούνται σε ορισμένα σημεία. Θύμα της καλοκαιρινής νεροποντής και ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο με ρουμάνικες πινακίδες, το οποίο καταπλακώθηκε όχι από ένα, αλλά από δύο δέντρα. Σε κλειό κακοκαιρίας θα βρεθεί ξανά η χώρα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα χτυπήσουν πολλές περιοχές της. Το καλοκαίρι δεν ήρθε ποτέ τον Ιούνιο, καθώς καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου καλοκαιρινού μήνα σημειώνονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας ισχυρές καταιγίδες. Από το Σάββατο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, θα πλήξουν τη χώρα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΜΗ, από το Σάββατο 23 Ιουνίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται τοπικά από χαλάζι και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μικρή βελτίωση του καιρού την Κυριακή στις 24 Ιουνίου για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με σοβαρή επιδείνωση τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Ιουνίου. Υπάρχει μια αστάθεια που μας έδωσε κάποια φαινόμενα πριν από μια ώρα. Σημερινή ημέρα συνεχίσει μέχρι το βράδυ να δίνει κατά τόπους και κατά διαστήματα ανάλογα φαινόμενα. Αύριο θα είναι βέβαια μια τελείως διαφορετική μέρα και από Δευτέρα αναμένουμε και παρακολουθούμε ένα πολύ σοβαρό σύστημα, το οποίο μέχρι στιγμής δείχνει ότι θα έχει και επιπτώσεις. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, αναφέρει ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη τους το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Εμείς, επειδή είναι πρόωρο ακόμη, είναι στοιχεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι εμείς δεν θα επηρεαστούμε πολύ έντονα. Όμως, επειδή το σύστημα έχει πολύ μεγάλη δυναμική, θα περιμένουμε και τις επόμενες δύο μέρες για να διαμορφώσουμε πλήρη εικόνα και αν χρειαστεί θα προβούμε σε ιδιαίτερα μέτρα. Είναι ο μήνας των κεραυνών, ο μήνας των έντονων φαινομένων, των χαλαζοπτώσεων. Αυτά όλα τα είδαμε μέχρι στιγμής. Δυστυχώς, στο κλείσιμο του μήνα θα έχουμε κάτι πολύ πιο δυναμικό. Ελπίζουμε να μην επηρεάσει ιδιαίτερα την περιοχή μας, όμως αυτό θα το ξέρουμε από Δευτέρα.